Ναι, ήταν μετά από δική μας πρόσκληση. Όντως, εχθές αποστείλαμε μια επιστολή με την οποία ζητούσαμε εντός της ημέρας να μας δώσουν τους ψηφιακούς χάρτες της προτινόμενης εισόδευσης. Πράγμα που το κάνανε εντός ώρας. Τους ζητήσαμε εχθές να έρθουν σήμερα στις 11 η ώρα για να ενημερώσουν καταρχάς τον Δήμο αλλά και όλους τους θεσμικούς φορείς της Δράμας. Το πράξαν αυτό η εταιρεία. Αυτή τη στιγμή εντός αίθουσας διεξάγεται η συνάντηση. Ήδη έχουν υποθεί κάποια πράγματα. Δυστυχώς ο Δήμος Δοξάτου δεν συμμετείχε ενεργά σε αυτές τις διαδικασίες, είχε αποχή αυτών των διαδικασιών. Υπόθηκαν μερικά πράγματα μέσα τα οποία θα ήθελα και ο ίδιος να ρωτήσω τον κύριο Χατζηλαζάρου και ζήτησα πρακτικά κάποιων συναντήσεων στις οποίες μετείχε και ο ίδιος. Τις επόμενες ημέρες εμείς με τις υπηρεσίες τις δικές μας θα μελετήσουμε ακόμα προσέτη τις επιπτώσεις που έχει η προτινόμενη όδευση, η οποία τίνει να είναι οριστική όπως μας έχουν πει. Τα περιθώρια πλέον είναι ασφικτικά για εμάς και από εκεί και έπειτα σε συνεργασία με το ΤΕ, με το ΓΙΟΤΕ και κυρίως με τους αγρότες της περιοχής θα κάνουμε μια ομοδοποίηση και κατηγοριοποίηση των προβλημάτων οι οποίες υπάρχουν. Ήδη έχουμε συνοηθεί να υπάρξουν και επόμενες συναντήσεις με την κατασκευαστική εταιρεία προκειμένου να συμμετέχουν όλοι αυτοί οι φορείς αλλά και οι αγρότες για να γίνει η σχετική ενημέρωση. Κοιτάξτε, ο νόμος Δράμας έχει ένα μόνιμο πρόβλημα. Όταν κατασκευαζόντουσαν οδικοί άξονες, εμείς μέναμε εκτός. Όταν ερχόντουσαν πανεπιστήμια, εμείς πάλι μέναμε εκτός. Σε ό,τι αφορά το Δήμο Δοξάτου, αυτό εμείς δεν θα το αφήσουμε να συμβεί. Προσέτη. Είμαστε μια περιοχή η οποία είναι πολύ πλούσια σε γη, σε ιστορία και σε πολιτισμό και σε ανθρώπους. Και διεκδικούμε και πρέπει να έχουμε τον σεβασμό ο οποίος μας αξίζει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή όμως η όλη υπόθεση και αν προλαβαίνετε χρονικά να μπορέσετε να κάνετε τις όποιες αλλαγές θέλετε? Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα ήδη έχει τεθεί. Ήδη ο πρόεδρος του ΤΕ της περιφέρειάς μας έχει προτείνει μια διαφορετική όδευση. Η αλήθεια όμως είναι ότι όταν είχα πάει στο Υπουργείο, ο κύριος Υπουργός είχε τονίσει ότι η όδευση αυτή είναι οριστική. Συζητώντας με την εταιρεία του προχείρου, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα εμείς ενημερωνόμαστε, ήδη έχουμε θέσει ζητήματα βελτιστοποίησης και αλλαγής της όδευσης. Αυτά όμως θα πρέπει, γιατί πρέπει να διεκδικούμε, αλλά από την άλλη τη μεριά πρέπει να είμαστε και συνετοί. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να προτείνω κάτι διαφορετικό, διότι πρώτα θα πρέπει να μιλήσω με τους ίδιους τους στεγόμενους, με τους αγρότες. Οι αγρότες είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουν ποια στάση θα πρέπει να κρατήσουμε. Και πώς το κάνετε αυτό? Θα γίνουν άμεσα, ήδη ενημερώνω την Παρασκευή, θα συγκληθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, σας ενημερώνω και τώρα, στο οποίο θα ζητήσουμε να μετάχουν όλοι οι πολίτες, κυρίως οι αγρότες. Πρέπει να ενημερώσουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους άπαντες, όλες τις παρατάξεις. Ήδη ο κ. Παπάζουγλου ήταν εδώ, ο κ. Χατζηλαζάρου τηλεφώνησε, δυστυχώς δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Ελπίζω να έχουμε μια πρώτη ενημέρωση και από εκεί και πέρα θα ξεχυθούμε μέσα στον κόσμο και να πάρουμε πληροφορίες. Μένει από πλευράς Δήμου Δοξάτου να οργανώσει μια κουβέντα με τους κατοίκους, ώστε να ενημερωθούν όλοι. Βέβαια, όπως είπε και ο Δήμαρχος, θα γίνει και ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάρουμε τις ακριβείς πληροφορίες για να διατυπώσουμε και τη θέση μας περαιτέρω. Η πρακτική πάντως της εταιρείας δεν είναι σωστή και θα πρέπει να αλλάξει τουλάχιστον προς την πλευρά της ενημέρωσης, ώστε να ξέρει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Χρονικά θεωρείτε ότι προλαβαίνετε να το κάνετε κάτι? Σε ερώτηση το πότε θα οριστικοποιηθεί και θα μπουν υπογραφές για την όδευση του αγωγού, ο υπεύθυνος της εταιρείας είπε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς αυτό το θέμα θα έχει λήξει. Άρα, όντως υπάρχει μια πίεση χρονική. Είναι σφάλμα της εταιρείας και της κυβέρνησης αυτό. Δεν είναι σφάλμα όμως των κατοίκων. Οι κάτοικοι δεν είναι υποχρεωμένοι να τρέπουν στο γραφείο της εταιρείας για να μάθουν τι θα γίνει. Οπότε, όντως υπάρχει ένα ζήτημα χρονικό. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί και ο Δήμος Δοξάτου. Να σας ρωτήσουμε αν είστε αισιόδοξος για την έκταση μόνο, ναι, είναι, δεν ξέρω, δεν υπάρχει αισιοδοξία ή απεσιοδοξία. Είναι σίγουρο ότι έχει αποφαστεί ένα ζήτημα της όδευσης. Για μας οι κάτοικοι έχουν τον πρώτο λόγο και αυτοί θα πρέπει να προκρίνουν ή να απορρίψουν τη συγκεκριμένη όδευση. Εδώ δεν έχουμε την κυβέρνηση, έχουμε τους εκπροσώπους της εταιρείας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Και σε ερωτήματα δικά μας, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, αυτό το οποίο έχει κατεθεί από πλευράς του, το οποίο και εμείς αγνοούσαμε, είναι ότι έχει κάνει 10 συναντήσεις με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έχουν αναλυθεί πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία θα έλεγα ήταν εν πολύς σε άγνοιά μας.
Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που μας ενδιαφέρει, το τι γινόταν, αν θέλετε, από πλευράς της Καβάλας, είναι άλλο ζήτημα. Εμάς μας ενδιαφέρει ο τόπος, ο δικός μας, η δράμα. Και προκειμένου, εφόσον υπάρχει μια καινούρια όδευση, όσο έχει κατεθεί πρόσφατα, νομίζω ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία και είναι πλέον δικό μας ζήτημα σε ό,τι αφορά την όδευση και την διασφάλισή της, δηλαδή πώς θα διασφαλιστούν και οι αγρότες της περιοχής αυτής. Το παν είναι στο δικό μας χέρι, να διασφαλίσουμε και μια όδευση, θα έλεγα, που να διασφαλίζει τα συμφέροντά μας, αν μιλήσω έτσι, και από την άλλη πλευρά, εάν κάτι οφείλουμε και μπορεί να αλλάξει, πάλι είναι στο δικό μας χέρι. Τα πάντα εναπόκειται πλέον στην δική μας διάθεση και πρόθεση.